Παρακολουθείς Γεια την σας. συζήτηση που έχουμε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή και θα ήθελα και την δική σας άποψη, καθώς η θρησκεία μας δεν δέχεται το δικαίωμα, την επιλογή του ανθρώπου στην αφαίρεση της δικής του ζωής. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι δεν δέχεται η Εκκλησία την ευθανασία. Απ' την άλλη μεριά μπορεί κανένας να ισχυριστεί ότι δεχόμαστε τον ανώδυνο και τον ειρηνικό θάνατο και μάλιστα η Εκκλησία εύχεται γι' αυτό, γιατί αυτό είναι μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου και το εύχεται αυτό όχι απλώς σε κάποιο σημείο, σε μια ακολουθία, αλλά στην ίδια τη Θεία Λειτουργία. Εκεί, ως γνωστό, ευχόμαστε για να είναι τα τέλη της ζωής του ανθρώπου χριστιανά, ανώδυνα και ανεπέσχυντα, που σημαίνει χωρίς οδύνη και ειρηνικά. Και αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι υπάρχει και ειδική ευχή, η ευχή εις ψυχοραγούντα, η οποία διαβάζει ένας ιερέας στον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στο τέλος της ζωής του, πονάει και υποφέρει και με την οποία εύχεται κανένας να λυτρωθεί από τους πόνους και να επέρθει ο θάνατος. Η διαφορά λοιπόν ανάμεσα στην ευθανασία όπως προβάλλεται ως σύγχρονο αίτημα και στην ανώδυνη έλευση του θανάτου έχει να κάνει ότι είναι μια προσευχή και απευθύνεται στο Θεό. Δηλαδή ζητάμε από το Θεό να μας λυτρώσει. Δεν παίρνουμε εμείς την τύχη στα χέρια μας, δεν τερματίζουμε εμείς τη ζωή μας, αλλά απευθυνόμαστε στο Θεό, πιστεύουμε σε Αυτόν, πιστεύουμε ότι είναι παντοδύναμος, ότι είναι αγαθός, μας αγαπάει. Συνεπώς είναι προς το συμφέρον μας, προς το πνευματικό Θεός, συμφέρον μας. Αυτός ο παντοδύναμος Θεός, κύριε Βάσο, με συγχωρείτε που σας... Αυτός ο παντοδύναμος και πανάγαθος Θεός που μας αγαπάει, πώς αφήνει τόσα εκατομμύρια ανθρώπους να πεθαίνουν μέσα στον πόνο από καρκινοπάθειες ή άλλες ανίατες αρρώστιες. Αν αφήσουμε δηλαδή τη ζωή μας και τη γαλήνη μας στα χέρια του Θεού, κινδυνεύουμε πάρα πολύ από εμάς να πεθάνουμε μέσα στον πόνο. Είναι εύλογο το ερώτημά σας και αυτό αναφέρεται όχι μόνο στον πόνο και την ασθένεια, αλλά αναφέρεται σε πολλά έτσι, τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν. Ναι, δεν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τις βουλές του Θεού, γιατί ο Θεός επιτρέπει τον πόνο, επιτρέπει τη δυστυχία. Την αδικία. Οι χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Θεός μας... Παιδιών. Την αδικία, ασφαλώς. Οι αδικίες υπάρχουν πολλές στον κόσμο. Αλλά οι χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Θεός έχει κάποιον λόγο, τον οποίο εμείς με το φτωχό μας το μυαλό δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Θα πρέπει εγώ να εμπιστευτώ τη ζωή μου αγαπάει... και το θάνατό μου στις άγνωστες βουλές του Θεού. Αν ο Θεός δηλαδή για κάποιο άγνωστο λόγο, για κάποιο δικό του σχέδιο, πρέπει εμένα ή εκατομμύρια άλλους ανθρώπους να τους αφήσει να λιώσουν σε ένα κρεβάτι μέσα στους πόνους, πρέπει να εμπιστευτώ τη θεία βούληση του Θεού και την αγάπη του στη μεταθάνατο ζωή. Πολλοί το κάνουν. Είναι μια παρηγοριά. Εγώ με συγχωρείτε, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά είναι θέμα επιλογής, έτσι. Δεν, ναι, κρίνω την πίστη κανενός. Εγώ σας λέω, δεν προσπαθώ να σας πείσω, λέω την άποψη της Εκκλησίας, η οποία είναι διαφορετική ως προς τη δική σας θεώρηση. Στο γεγονός ότι υπάρχει Θεός και το ότι υπάρχει και μια μεταθάνατο ζωή. Δηλαδή, ο τρόπος του θανάτου δεν έχει να κάνει μόνο με αυτόν καθ' αυτόν τον θάνατο, αλλά με την πίστη σε μια μεταθάνατο ζωή. Αυτή η πίστη νοηματοδοτεί και την παρούσα ζωή. Συνεπώς. Έτσι είναι. Έχει σημασία το πώς πεθαίνουμε και αν στον τρόπο που επέρχεται ο θάνατος δείχνουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, το να υπομένει κανένας στο σταυρό του, τον πόνο, να προσφεύγει στο Θεό, είναι να κάνει την προσευχή του και να βιώνει αυτό το τελευταίο διάστημα συμφιλιωνόμενος με τους συνανθρώπους του, εξομολογούμενος, μετέχοντας του σώματος και αιμάτος του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία. Όλη αυτή είναι μια προετοιμασία η οποία έχει νόημα, γιατί ρωτήσατε πριν ποιο είναι το νόημα αυτού του πόνου. Έχει λοιπόν νόημα όταν πιστεύει κανένας στο Θεό και πιστεύει στην αιώνια ζωή, στη μεταθάνατο ζωή. Θα μου επιτρέψετε, παρενθετικά να πω στον κόσμο που είναι εδώ στο στούντιο. Ο Φόιερμπαχ έλεγε, αυτός είναι του 19ου αιώνα και είναι πιο ριζοσπάστης και από τον ίδιο τον Μάρξ. Έλεγε λοιπόν ο Φόιερμπαχ ότι αν δεν υπήρχε ο θάνατος δεν θα υπήρχαν και οι θρησκείες. Αν προεκτείνω τον συλλογισμό αυτόν, πού μας οδηγεί? Στο ότι οι άνθρωποι δημιούργησαν τις θρησκείες για να μπορέσουν να αντέξουν τη σκιά του θανάτου που συνοδεύει τη ζωή τους. Προεκτείνω ακόμα περισσότερο το συλλογισμό. Στην πραγματικότητα, εμείς οι άνθρωποι δημιουργήσαμε το Θεό και όχι ο Θεός εμάς τους ανθρώπους. Εμείς είμαστε οι πατέρες του Θεού και των Θεών, αλλά ο ρόλος αυτός μας πέφτει πάρα πολύ βαρύς και παριστάνουμε τα τέκνα του. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Παρακαλώ. Άλλωστε αυτό. Η βιοχημεία, η βιολογία, η σύγχρονη επιστήμη έχουν πολλές απαντήσεις που ξεπερνάνε
σε αξιοπιστία τις ερμηνείες της γέννησης. Χωρίς μικρόφωνο δεν θα μου μιλάτε. Θα παίρνετε το μικρόφωνο σας. Έχει δίκιο, κυρία. Ποιος μας δημιούργησε εμάς? Σας διαβεβαιώ ότι η γέννηση... Δεν υπάρχει δημιουργός που έθεσε νόμους και κανόνες. Δεν το δέχεται η επιστήμη αυτό. Και αυτό που περνάμε σήμερα είναι ότι δεν ακολουθήσαμε τους νόμους του Θεού. Εσείς έχετε πέσει. 10 εντολές έδωσε, 10. Εσείς έχετε πέσει στην παγίδα του χριστιανισμού, ο οποίος ενοχοποίησε τον άνθρωπο εν τη γενέση του. Γεννιόμαστε ένοχοι γιατί? Διότι υποτίθεται ο Αδάμ και η Εύα θέλησαν τη γνώση. Θέλησαν δηλαδή να παίξουν τις προμηθείς. Την ανεξαρτησία. Και ο Θεός τους εξόρισε και τους είπε: η ζωή σας σε αυτή τη γη θα είναι πλέον μεροδούλη, μεροφάη, πόνος, οδύνη αυτό. Και βάσανο. Μέχρι, προκειμένου αν είστε καλά παιδιά τέλος. Να σας αποζημιώσω πάλι στον παράδεισο. Θα έρθει ένα τέλος. Με συγχωρείτε, εγώ δεν αισθάνομαι όμοιρος κανενός Θεού. Δεν αισθάνομαι ένοχος για τίποτα από αυτά που έχω κάνει στη ζωή μου και θεωρώ ότι εδώ ολοκληρώνουμε τα πάντα. Εδώ δημιουργούμε και η ζωή είναι ισχυρότερη του θανάτου. Πληρώνουμε. Κάντε υπομονή και μπορεί να γίνει και θαύμα. Δεν το ξέρετε. Να κάνουμε υπομονή, ποιος ξέρει. Γιατί μιλάμε για το θάνατο που μπορεί να γίνει θαύμα. Λοιπόν. Εγώ δεν κατακρίνω την πίστη καθενός. Απλώς εκθέτω τη δική μου πίστη. Αν πιστεύατε όμως, θα ήσασταν αισιόδοξος τώρα. Αν πιστεύατε. Μα είμαι απολύτως αισιόδοξος. Γιατί λέτε πως δεν είμαι αισιόδοξος? Επειδή κινδυνεύω, ας πούμε, να πεθάνω σύντομα, αυτό δεν με κάνει απεσιόδοξο. Γιατί υπάρχει εναλλακτική ιατρική. Υπάρχει εναλλακτική ιατρική. Πολλά υπάρχουν και είχα την ευτυχία αυτές τις μέρες να έχω και πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και γιατροί ακόμα να μου πούνε υπάρχει αυτό, υπάρχει εκείνο το κέντρο, υπάρχει αυτό το βότανο, υπάρχει. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ακολουθήστε. Και τα δέχομαι με ευγνωμοσύνη. Δεν έχω καιρό να τα ακολουθήσω όλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ας αποδραματοποιήσουμε και το θέμα του θανάτου. Για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό να πεθαίνει κανείς με τις προδιαγραφές που έχει βάλει ως ελεύθερος άνθρωπος στη ζωή του, παρά να φοβάται το θάνατο και προσπαθεί να απομακρύνει τον ίσκιο και το θάνατο. Εγώ λέω να μην φοβάστε το θάνατο. Να μην φοβάστε. Δεν φοβάμαι καθόλου. Έτσι, μπράβο. Και μπορεί να γίνει θαύμα. Γι' αυτό.